Ας υποθέσουμε ότι η Έλενα και ο Γιάννης είναι εφευρέτες. Έχουν ανακαλύψει ένα νέο σύστημα ψεκαστήρα που χρησιμοποιεί μία μικρή ποσότητα νερού. Έχουν κατασκευάσει μερικούς από τους ψεκαστήρες στον καράζ της Έλενας και τώρα θέλουν να αρχίσουν να τους διαθέτουν προς πώληση. Ερευνούν λοιπόν τον καλύτερο τρόπο για την έναρξη της επιχείρησής τους. Θα έπρεπε να αρχίσουν να πωλούν ως sole traders, που μπορούμε να μεταφράσουμε ως ατομικοί επιχειρηματίες, να συνεργαστούν με επίσημο τρόπο ή να ιδρύσουν μια εταιρεία. Στο αγγλικό δίκαιο δεν απαιτείται ιδιαίτερη γραφειοκρατία για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάποιος θα μπορούσε απλώς να παράγει και να πωλεί αγαθά ή να προσφέρει υπηρεσίες ως ατομικός επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δικαιούται να ασχοληθεί άμεσα με την επιχείρησή του χωρίς να λάβει άδεια από τις αρχές ή να εγγραφεί στην αγγλική εφορία, το HMRC, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων για την πλειονότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων λιανεμπορίου. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα στο πρόγραμμα να συζητήσουμε θέματα αδειοδότησης και τις προσωπικές φορολογικές επιπτώσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αλλά προς το παρόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις βασικές πτυχές της λειτουργίας μιας επιχείρησης υπό την καθοδήγηση ενός ατομικού επιχειρηματία. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας μιας επιχείρησης ενός ατομικού επιχειρηματία είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ προσωπικών και επιχειρηματικών οικονομικών. Το εμπορικό κεφάλαιο και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου που ασχολείται με την επιχείρηση και τα προσωπικά τους κεφάλαια δεν είναι διακριτά και ενδέχεται να δαπανηθούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών, να πληρώσουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης ή να εξοφλήσουν φόρους και χρεώσεις. Η ευκολία της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο όνομα του επιχειρηματία αντισταθμίζεται επομένως από τον κίνδυνο ότι τυχόν ευθύνες που συνδέονται με την επιχείρηση μετατίθεται στο άτομο που τη διευθύνει. Με περισσότερο τεχνικούς όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δραστηριότητα ενός αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία δεν προσφέρει περιορισμό ευθύνης και κανένα νόμιμο διαχωρισμό προστασίας ανάμεσα επιχειρηματικών και προσωπικών κεφαλαίων. Είναι ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό που οδηγεί την πλειονότητα των επιχειρηματιών να επιλέξουν άλλες, πιο δομημένες επιχειρηματικές και εταιρικές μορφές μέσω των οποίων θα διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.